Θα επιστρέψουμε και στα δημοτικά εδώ της Θεσσαλονίκης και σε όσα συζητήθηκαν στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο. Θα πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, εκεί όπου θα υποδεχτούμε τον νέο Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, κύριε Ζεϊμπέκη. Έτσι είναι, να το πείτε έτσι. Αναλάβατε χθες και καθήκοντα Αντιδήμαρχο. Ουσιαστικά από την Παρασκευή, ναι, εντάξει, οι υποχρεώσεις μου και η υπηρεσία ήταν ίδια, απλώς ο Δήμαρχος με τίμησε και με τον τίτλο του Αντιδήμαρχου. Μάλιστα. Και ξεκινάτε πέφτοντας ξανά στα βαθιά, γιατί είχαμε ένα ζήτημα. Στα βαθιά ήμασταν από την αρχή. Καλά, ναι, αυτό λέω ξανά, γι' αυτό έβαλα το ξανά. Υπό την έννοια ότι είχαμε ένα πρόοπτο στο θέμα των υπόγειων κάδων, εκεί όπου η Δημοτική Αρχή κήρυξε έκπτωτη την ανάδοχη εταιρεία που είχε αναλάβει το έργο από τον Μάρτιο του 19. Ναι. Ακριβώς, να το πω, απρόπτω δεν ήταν, γιατί είχαμε δώσει είχαν δοθεί παρατάσεις πριν αναλάβουμε εμείς, πριν αναλάβει η διοίκηση Ζέρβα, είχαν δοθεί παρατάσεις οι οποίες δεν ανταποκρίθηκε ούτε στις παρατάσεις ούτε στην σύμβαση που είχε. Μάλιστα. Οπότε ο ανάδοχος περιμέναμε να λήξει και τυπικά σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας ημερομηνία στις 20-21 Δεκεμβρίου και τυπικά για να μπορέσουμε να κηρυχθεί μετά αυτό το κομμάτι το νομικό, λέει ότι πρέπει να πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο, να ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο και να ψηφίσει για να γίνει αυτή η κήρυξη του έκδοτου. Και έτσι έγινε. Άμεσα αντανακλαστικά βέβαια. Τέλος του Μάρτη αναμένεται να βγει ο νέος διαγωνισμός. Σωστά τα λέμε. Σωστά. Ναι. Έχουμε ξεκινήσει ήδη τις τους ελέγχους, τις τεχνικές προδιαγραφές. Μόλις τελειώσουμε από αυτό το κομμάτι, το Φεβρουάριο θα βγει σε ανοιχτή διαβούλευση το διαγωνισμός και τέλος Μαρτίου θα τον έχουμε τον διαγωνισμό, πιστεύω, ολοκληρωμένο. Κοιτάζουμε και κάποια πράγματα ή κάποιες αστοχίες που είχαν γίνει στους προηγούμενους να μην γίνουν και οπότε να το παρουσιάσουμε όσο γίνεται καλύτερο και με καλύτερες προδιαγραφές και για μετά. Όχι μόνο για αυτό το κομμάτι τώρα που μας επήγει, που είναι, ας πούμε, τα ορίγματα και οι τρύπες που έχουν ανοιχτεί και έχουν μείνει ανοιχτά. Μάλιστα. Ουσιαστικά μιλάμε για 80 υπόγεια συστήματα κάδων απορριμμάτων, έτσι, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ήταν να γίνουν. Οι τρύπες που ξεκινήσαν και γίνανε ήταν 45. Και έχουμε και άλλες γύρω στις 14, δηλαδή σύνολο 59, που ήταν και για αναπλάσεις. Μάλιστα. Από εργολαβίες αναπλάσεων, να το πω έτσι, για να σας δώσω πιο πλήρη αριθμό. Μάλιστα. Να ρωτήσω λίγο τώρα, από την στιγμή που ξεκινάει ο διαγωνισμός τέλος του Μάρτη και θα βγει η νέα εταιρεία που θα αναλάβει το έργο, πότε υπολογίζουμε περίπου να είναι έτοιμο όλο αυτό? Και εφόσον αναλάβει άμεσα, δηλαδή ξεκινήσει άμεσα τις εργασίες. Κοιτάξτε, αυτό τώρα θα συζητηθεί με το θέμα της, πάλι παίζει με το θέμα της παράδοσης. Μάλιστα. Αυτό δεν μπορούμε να το απαντήσουμε τώρα, θα δούμε με το θέμα της παράδοσης. Κοιτάξτε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Μάλιστα. Δηλαδή μπορεί να μας πει, όπως είχε πει και ο προηγούμενος διάβολος, ότι θα φέρω 20 τώρα, 30 τότε, ή μπορεί να βγει κάποιος να πει έχω έτοιμο παράδοτος 45, δηλαδή αυτό που μας καίει. Και να τα φέρει. Μάλιστα. Περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι αυτός που. Γιατί αν σε περίπτωση δεν ανταποκριθεί κάποιος και θα δει κάποιο διαγωνισμό, αν δεν ανταποκριθεί, πας στον επόμενο, πας στον δεύτερο. Πας στον τρίτο. Μάλιστα. Και αυτό θέλεις να έχεις πολλούς ενδιαφερόμενους για να μπορείς να έχεις και εναλλακτικές λύσεις. Μάλιστα. Στα υπόλοιπα θέματα της καθαριότητας έχουμε κάποια εξέλιξη? Ακούσαμε και διαβάσαμε όλο αυτό το διάστημα στην περίοδο των εορτών ότι μαζεύτηκαν 400 τόνοι, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Καλά θυμόσαστε. Αυτά τα νούμερα είναι 420 περίπου τόνοι, αν θυμάμαι καλά. Σε μία μέρα, έτσι. Ναι, σε μία μέρα. Την ημέρα την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Την επόμενη, να το πω έτσι. Δηλαδή, μετά τα παραμονές Χριστουγέννων και παραμονές Πρωτοχρονιάς. Όταν έχεις γύρω στους 200 περίπου τόνους, 220-230 σε καθημερινή βάση. Ναι. Ήταν περίπου στο 80-100% επάνω. Μάλιστα. Τώρα εντάξει, ήμασταν έτοιμοι, ανταποκριθήκαμε. Υπεράνθρωπη προσπάθεια των ανθρώπων, γιατί καταλαβαίνετε αυτές τις μέρες υπάρχουν οι άδειες, υπάρχουν
οι δυσκολίες, γιατί υπάρχει πολύ κόσμο στον δρόμο, mm-hmm. Δεν μπορούν να γίνουν τα δρομολόγια, η αγορά ανοιχτή συνέχεια. Ισχύει. Τα μαγαζιά και τα υγειονομικού ενδιαφέροντος δουλεύαν συνέχεια, οπότε καταλαβαίνετε ότι δυσχεραίνει λίγο το όλο έργο, mm-hmm. και των οχημάτων και των ανθρώπων που δουλεύουν στην καθαριότητα. Είχαμε όμως άμεση παρέμβαση μέχρι, δηλαδή από την ώρα που τελείωσαν τα γλέντια, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, και ο κόσμος επέστρεψε στο σπίτι για να αλλάξει τη χρονιά. Σε αυτό το διάστημα πρόλαβαν τα συνεργεία και καθάρισαν σημαντικά εκεί τους δρόμους Βασιλείου Ηρακλείου και γενικότερα στο κέντρο της πόλης. Δείξαμε ότι λειτουργούμε ως υπηρεσία, mm-hmm. και δείξαμε και δείχνουμε ότι μπορούμε κάποια πράγματα, αν θέλουμε, και εμείς ως υπηρεσία, ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Στο θέμα της αποκομιδής από βαρέα έτσι, υλικά που κατεβάζουν συνήθως οι πολίτες στους κάδους της πόλης, τα ογκώδη, ναι, ακριβώς. Ναι. Έχουμε κάποια εξέλιξη σε αυτό, κάποια βελτίωση έχετε παρατηρήσει το τελευταίο διάστημα? Ναι, είμαστε σε καλύτερη κατάσταση. Mm-hmm. Άρχισαν σιγά σιγά δειλά να παίρνουν παραπάνω λίγο τα τηλέφωνα και αυτά, λίγο πιο συμμαζεμένα. Mm-hmm. Έχει γίνει μια αρκετά μεγάλη βοήθεια από εσάς, ενώ δηλαδή από γενικά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, mm-hmm. από τους δημοσιογράφους, από τα site, από όλα. Και οπότε αρχίζει και ο κόσμος και το προσέχει και, να το πω έτσι, επιβλέπει λίγο τη γειτονιά του, το σπίτι του, λίγο αρχίζει ο άλλος και ντρέπεται να τα κατεβάσει, mm-hmm. δηλαδή έχει φύγει αυτό το ανεξέλεκτο. Υπάρχουν πάλι, αλλά είναι πιο περιορισμένα. Μάλιστα. Οπότε μπορείς να το ελέγξεις. Τώρα, φυσικά θα κάνουμε και κάποιες ενέργειες παραπάνω και θα εξοπλιστούμε και με άλλα αυτοκίνητα, αλλά και θα βγάλουμε και κάποιους επόπτες έξω να μπορούν να επιβλέπουν την όλη κατάσταση, οπότε, mm-hmm. και να είμαστε και πιο άμεσοι, αλλά και πιο να μπορούμε να κάνουμε καλή πρόληψη παρά να θεραπεύσουμε. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε